Κύριε Κατσότη, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικός. Τουλάχιστον όταν μιλάτε σε μένα, μην νομίζετε ότι θα περνάνε απαρατήρητα τα ψεύτικα διλήμματα που βάζετε και η εικονική πραγματικότητα που παραθέτετε. Την καταγγελία που κάνατε στο πρόσωπό μου, την επιστρέφω στο πρόσωπό σας. Χθες δεν υπήρξε διαμαρτυρία του κόσμου του τουρισμού και του επιστημισμού. Ήταν ο κομματικός στρατός του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ, που απρόκλητα και με έντονο τρόπο, με απαράδεκτες συμπεριφορές, κλωτσούσαν και έσπαγαν την πόρτα του Υπουργείου Εργασίας. Τη στιγμή που απροειδοποίητα ήρθε μια συγκέντρωση του κομματικού στρατού του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που δεν εκφράζει τον κόσμο του τουρισμού και του επιστημισμού, δεν τον εκφράζει. Χθες δεν ήταν ο τουρισμός και ο επιστημισμός έξω από το Υπουργείο Εργασίας, ήταν ο κομματικός στρατός. Την ώρα που υπήρχε Υπουργικό Συμβούλιο, χωρίς να έχετε ειδοποιήσει, ξέρετε ότι εγώ, κύριε Κατσότη, καλοπροαίρετα μπορούμε να συνομιλήσουμε, να έρθετε και στο γραφείο μου, αλλά αυτά γίνονται με κάποιο ραντεβού και αν είναι να συναντηθούμε σαν κόμματα, να έρθει το Κομμουνιστικό Κόμμα, καλώς να έρθετε. Χθες ηγείτε εσείς προσωπικά, ήσασταν μαζί με αυτόν τον κόσμο. Και ήσασταν αυτός που έδινε και τις κατευθύνσεις, τις επιθέσεις και όλα τα υπόλοιπα. Καλά δεν έχετε συνειδητοποιήσει ότι έχετε περάσει το παρελθόν? Ότι αυτά τα βλέπει κοινωνία, σας βλέπει τηλεόραση και συνειδητοποιούν ότι εδώ πρέπει για μια στημένη διαδικασία? Εγώ δεν θα έκανα αυτή την αναφορά, κύριε Κατσότη. Δεν θα την έκανα, εάν δεν με προκαλούσατε. Ήθελα να το ξεπεράσω. Αλλά αυτές οι συμπεριφορές είναι καταδικαστές στη συνείδηση της κοινωνίας, των εργαζομένων και δεν κερδίζετε τους εργαζόμενους, ούτε το συνδικαλιστικό κίνημα με τέτοιες συμπεριφορές. Δεύτερον, στο ερώτημά σας, θα σας πω λοιπόν με δύο λόγια, με δύο λέξεις. Μπροστά σε αυτά τα έκτακτα και πολύ δύσκολα γεγονότα, απευθύνομαι προς τον κόσμο του τουρισμού, στους νόμους που επικαλεστήκατε για την υποχρεωτική επαναπρόσληψη, στον κόσμο που πραγματικά αγωνιά και θα σας πω, όπως θα αναφέρω αναλυτικά στη δευτερολογία μου και θα παρακαλέσω πάρα πολύ τους συναδέλφους που βρίσκονται και παρακολουθούν την συζήτηση να ακούσουν το τι θα κάνουμε με την νομοθετική μας πρωτοβουλία που θα κατατεθεί σήμερα. Λέω με δύο λέξεις ότι κανένας υποχρεωτικά επαναπροσλαμβανόμενος ή μη υποχρεωτικά στον κόσμο, στο χώρο του εποχιακού και στον κόσμο του τουρισμού δεν πρέπει να ανησυχεί. Θα τους καλύψουμε όλους. Αυτή είναι η απάντηση που δίνω αυτή τη στιγμή στην πρωτολογία μου και θα αναλύσω στη δευτερολογία μου με ποια διαδικασία θα καλύψουμε όλο αυτό τον κόσμο και του τουρισμού και του επισητισμού. Ευχαριστώ.